κάποιος τον Σοφρονίου, τον Τζάμπο, τον Καπίνο φυσικά να κερδίζει. Το πρώτο Τζάμπο, ο Μακάσκι θα δώσει στον Σόλα, αυτό μέσα στον Καπίτη, ωραία η ασίστ του, άστοχο όπως το σούτο από τον Κέρκ, Στυλιανού. Τώρα ο Βασιλείου, πρώτη επίδεση της Κυπριακής ομάδας με τον Στυλιανού. Να οργανώνει την επίδεση στον Φρονίου. Μέσα στον Φρονίου, θέλει να αποστάρει τον αντιπαλό του. Κλείνει καλά εκεί όμως ο Καπίτη. Θα εμποδίσει το σουτ του στον Φρονίου. Τώρα το Κόσοβο. Καπίτη χαμηλά. Σούτα για τρεις. Έχουν καλό σουτ οι παίκτες του Κοσόβου. Μάζεψε όμως το rebound ο Σοφρονίου, ποιος θέλει να πάει μέχρι τέλος, κόβει ο Καπίτη, έρχεται όμως εκεί και σκοράρει ο Παπαϊωάννου που βάζει το πρώτο καλάθι του αγώνα 2-0. Σκόλα τώρα, θα σηκωθεί και θα ισοφαρίσει, 2-2 εκεί δεν δίστασε να σηκωθεί ανάμεσα στους διεθνείς μας. Βασιλείου. Ο Στυλιανού τώρα θα κάνει το drive. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Παύλο Στυλιανού, ο οποίος με το αριστερό θα αφήσει την μπάλα στο αντίπαλο καλά. 4-2. Μακάσκι. Αλλάζει εκεί με τον Σόλα. Κέρτς. Τώρα ξανά ο Σόλα στη γωνία, σουτάρει για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει ευτυχώς. Ο Παϊωάννου μαζεύει το rebound. Βασιλείου σταματάει, προσποιείται. Θα δώσει έξω στο Στυλιανού. Στυλιανού βγάλει ωραία στη γωνία από Παϊωάννου για δύο. Α, δεν θα βγει μπάλα στο καλάθι και εδώ σημειώνει επιθετικό φάουλ του Ζαβού ο διαιτητής. Παραμένει το 4-2 με το πρώτο φάουλ του παιχνιδιού, το επιθετικό αυτό φάουλ του Κωνσταντίνου Ζαβού. Ο Καπίτης σηκώνεται για δύο αστοχή, rebound από τον Σοφρονίου που θέλει να τρέξει στον βιασμό. Έχουν κλείσει σωστά όμως οι παίκτες του Κωνσόμου και τώρα νέο φάουλ από τον Παπαϊωάννου αυτή τη φορά. Της μπάλας, ο Μακάσκι με την μπάλα θα μπει προς τα μέσα, θα σηκωθεί μόνος του αλλάζοντας και χέρι. Πολύ καλή ενέργεια εδώ από τον παίκτη του Κωσόβου, θα ισοφαρίσει σε 4-4. Ατομικές ενέργειες προς στιγμήν από το Κόσοβο, στηρίζεται πάνω στις ατομικές ενέργειες. Ο Βασιλείου στον Παπαϊωάννου, αυτός προσποιείται, είναι, τον κλείνει εκεί όπως είναι σωστά. Ο Παπαϊωάννου, πολύ ωραία κίνηση. 6-4 από τον Ραφαήλ Παπαϊωάννου. Το Σόλα στη γωνία, κλείνεται ο Χέρ καλά. Θα βρει τον Μακάσκι, ξανά ο Σόλα, φάουλ από τον Παπαϊωάννου. Δεύτερο φάουλ από τον Ραφαήλ Παπαϊωάννου, αυτό δεν είναι καλό νέο, σαν πρώτα 3,5 λεπτά. Να έχουμε... Να έχουμε την... το δεύτερο φάουλ του power forward μας. Σουτ για δύο, άστοχο. Rebound από τον Παϊωάννου, ο Σοφρονίου είναι που θέλει να τρέξει στον ευθυασμό, θα περάσει πολύ ωραία εδώ, πολύ ωραίο ο Αυγουστίνος Σοφρονίου, θα πάνει το coast to coast, θα κάνει το 8-4 και θα πάρουν αμέσως time out η ομάδα του Κωνσταντίνου. Πάμε σε διαφημίσεις.
επιστρέψαμε στο Ελευθερία. Έχουμε σε πρώτο πλάνο τον πάγκο της εθνικής μας ομάδας. Πολύ καλός ο Σοφρονίου μέχρι στιγμής. Έχει τους 4 από τους 8 πόντους της εθνικής μας ομάδας. Και κάτι που είναι αρκετά σημαντικό, θέλω να πιστεύω, καθώς ο Σοφρονίου χτες μπορεί να είναι ο πρώτος σκόρερ της εθνικής, όμως η απόδοση του δεν ήταν για να αναμενόμενη και χάσει αρκετά lay-up σχεδόν μόνος του από το καλάθι. Ίσως ήταν το άγχος, ίσως δεν ξέρω τι τον είχε επηρεάσει. Πάντως σήμερα δείχνει να είναι πολύ πιο φρέσκος, πολύ καλύτερος από την μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ελπίζουμε να μην μας διαψεύσει και να συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό. Πολύ καλύτερος από τη χθεσινή εμφάνιση. 8-4. Συνεχίζει το παιχνίδι μετά το time out που πήρε το Κόσοβο. Ο Σόλα με την μπάλα. Ο Ντερβισίμπο έχει περάσει στο παρκέ, όχι, είναι ο Μακάσκι τελικά. Θα κλέψουμε την μπάλα, όχι, ο Σόλα την κρατάει. Βγάλει έξω στο Χέρτς που σουτάρει για 3, θα ευστοχίσει. Πίσω από το σουτ εδώ από τον Χέρκο, ο οποίος με το ταμπλό θα πετύχει αυτό το τρίποντο, ενώ έχει χρεωθεί και φάουλ ο Βασιλείου. 8-7 το σκορ. Ο Ιωάννου θα περάσει στον πάγκο στη θέση του ο Γιάννης Αχιλλέος. Μπάλα παραμένει στους παίκτες του Κοσόβου που θα επαναφέρουν με αυτό το σύστημα με την ευθεία από την επαναφορά της μπάλας στην baseline. Πέρασε μπάλα, ο Κώσης τώρα σουτάρει άστοχα, τρέχει να μαζέψει το rebound, δεν θα τα καταφέρει, Σόλα, ο Βασιλείου δεν καταφέρει να μαζέψει το rebound. Πρέπει να προσέξουμε και αυτό το κομμάτι που εχθές ήταν το μελανό μας σημείο, τα αμυντικά rebound, και εδώ ο Καπίτη, ο οποίος είναι πανύψηλό σε σχέση με τους διεθνείς μας, μπόρεσε και σκόραρε εύκολα κάτω από το καλάθι, δίνοντας προβάδισμα στο Κόσοβο με 9-8. Βασιλείου, μπάλα στη γωνία, ο Αχιλλέος δεν κάνει καλή πάσα, θα κλέψει ο Μακάσκι, προσπαθεί να φύγει στο ευθυνιασμό, θα του κάνει φάουλ ο Ζαβός, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι βρήκε μπάλα. Ενώ τώρα έχουμε time out από την δική μας πλευρά, από τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλ, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στο Ελευθερία. Η Κύπρος χάρη σε ένα σερί του Κοσόβου βρίσκεται πίσω στο σκορ με 9-8. Η Κύπρος που ξεκίνησε καλά, συνέχεια όμως ένα τρίποντο που πέτυχε το Κόσοβο και ένα φάουλ παράλληλα που πήρε εκτός φάσης, όχι δηλαδή ο παίκτης που σούτερε το τρίποντο, αλλά και αν την προσπάθεια για το rebound κέρδισε ένα φάουλ, ξαναπήραν την μπάλα οι παίκτες του Κοσόβου και βάλανε ακόμα ένα καλάθι με τον Καπίτη, έτσι με ένα μικρό 5-0 περάσανε μπροστά στο σκορ με 9-8, ενώ έχουν και την ευκαιρία να αυξήσουν και την διαφορά λίγο ακόμα με τις βολές του Μακάσκι. Η πρώτη όμως θα είναι άστοχη. 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μέσα η δεύτερη και αλλαγή με τον Αλεξάνδρου να περνάει στο παρκέ στη θέση του Ζαβού. 8-10 το σκορ μπροστά το Κόσοβο με την μία εκ των δύο βολών εύστοχη για τον Μακάσκι. Βασιλείου, μπάλα έξω, ο Στυλιανού. Ξανά ο Βασιλείου θα περάσει από την εσωτερική και θα βάλει ένα δύσκολο καλάθι. 10-10, ο Βασιλείου παλικαρίσιο κιόλας, σηκώθηκε εκεί με δύναμη και σκόραρε
Κωνσταντίνος Βασιλείου και εδώ θα κλέψει προς στιγμήν όμως ο Αλεξάνδρου, ποιος διάβασε την πάσα των αντιπάλων, όμως δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Σόλα εδώ από τη γωνία για τρεις, άστοχο, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Φάουλ του Βασιλείου πάνω στον Καπίτη, ο οποίος πήδηξε εκεί για να πάρει ένα θετικό rebound ή να κάνει κάποιο follow. Χρεώθηκε φάουλ ο Βασιλείου και μιας και αυτό είναι το πέμπτο για την εθνική. Θα περάσει στο, θα πάει στις βολές ο Καπίτη, ενώ ο Βασιλείου θα πάει στον πάγκο και στη θέση που θα μπει ο Πόλης ο Ηλιάδης. Αστοχή ο Καπίτη στην πρώτη βολή. Εύστοχη η δεύτερη, 10-11 το Κόσοβο μπροστά με ένα πόντο. Στυλιανού. Σοφρονίος ο Στυλιανού. Τα σουτάρια τρεις. Μέσα! Να λοιπόν ο Στυλιανού, ο Παύλος Στυλιανού με αυτό το σούτ των τριών πόντων θα βάλει ξανά μπροστά την Κύπρο με 13-11. Καπίτη χαμηλά, σηκώνεται εκεί, αστοχή, προσπαθεί και παίρνει το επιθετικό rebound όμως. Εδώ βήματα από τον Σόλα. Έστω και δύσκολα βγήκε η άμυνα για την εθνική μας. Στυλιανού. Βλέπει την κίνηση χαμηλά, δεν θα περάσει όμως την μπάλα. Θα μπει ο ίδιος μέσα, θα βγάλει έξω Αχιλλέος για τρεις, άστοχο. Βρίσκει πολύ έξυπνα εδώ, πάρα πολύ έξυπνα ο Σαφρονίου, πήρε το επιθετικό rebound. Έδωσε αμέσως την assist και έγινε το 15-11. Ενώ κοιτάξτε, αυτό είναι αυτό που θέλαμε να δούμε χθες από την εθνική μας και δεν το βλέπαμε. Πέφτουν όλοι μαζί πάνω στην μπάλα να τη διεκδικήσουν, να την πάρουν. Εδώ κάνει βήματα όμως ο Αχιλλέος, να πάρουν την μπάλα, να την κάνουν δική τους και να επιτεθούν στην αντίπαλη πλευρά. 15-11 παρά το λάθος εδώ του Αχιλλέος, πολύ σημαντική η φάση αυτή που είδαμε προηγουμένως και εδώ να το κλέψιμο πολύ έξυπνα ο Στυλιανού και στη συνέχεια θα πάρει φάουλ ο Σοφρονίου. Είναι μόλις το πρώτο φάουλ που σφυρίζεται υπέρ της εθνικής μας και κατά του Κωσόβου, μόλις το πρώτο φάουλ. 3 και 14 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Εδώ θα πάρει νέο φάουλ ο Σοφρονίου και αυτή τη φορά θα πάει στις βολές, καθώς ήταν προσπάθεια για καλάθι από τον Αυγουστίνο Σοφρονίου. Σοφρονίου που έχει 6 πόντους στην αναμέτρηση και 2 βολές. Αστοχή στην πρώτη. Αστόχησε και στη δεύτερη, όμως μάζεσε το επιθετικό rebound. Προσοχή εκεί, θα κρατήσουμε την μπάλα. Στη γωνία τώρα προσποιείται ο Σοφρονίου. Θα γυρίσει τελικά τα σουτάρι γιατί τελείωνε ο χρόνος. Και καλά έκανε, παρά το γεγονός ότι η μπάλα δεν κατέληξε στο διχτάκι. 15-11, εδώ ο Χέρξ περνάει και θα βάλει ένα θεωρητικά δύσκολο καλάθι, όμως εκεί σηκώθηκε και έμεινε μόνος του απέναντι στο καλάθι μας. 15-13 τώρα το σκορ, με το Κόσοβο να μειώνει στους 2. Αλεξάνδρου περνάει, υπάρχει φάουλ. Δούμε ο Καπίτη, ναι. Το πρώτο φάουλ του Νταρντέν Καπίτη. Και ο Παπαλουκάς στο παρκέ, ο Παπαλουκάς ο οποίος ξύριζε και το κεφάλι του, όπως το βλέπετε, για το σημερινό παιχνίδι. Ο Αλεξάνδρου χάνει την πρώτη βολή.
Θα βάλει τη δεύτερη όμως. 16-13, 2-29 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Με την Κύπρο να πιέζει στο γήπεδο. Εδώ περνάει όμως η πάσα στον Χέρκ, ο οποίος με δύο συνεχόμενα καλάθια θα κρατήσει το Κόσοβο κοντά στο σκορ. 16-15. Παλουκάς. Για τρεις ο Ηλιάδης μέσα. Να λοιπόν ο Πόλης ο Ηλιάδης. Ένας εξαιρετικός σουτέρ, ο οποίος δεν διστάζει να σηκωθεί αμέσως για τρεις και να κάνει το 19-15. Εδώ έχει πατήσει την τελική γραμμή ο Μακάσκι. Λάθος για το Κόσοβο. Ο Σύμνικα είναι τελικά που έχει περάσει αλλαγή. Ο Βαλουκάς μάτισε την τρίπλα, βρήκε τελικά στήριγμα. Για τρεις ο Αχιλλέος, ναι! Και αυτό μέσα ο Αλεξάνδρου. Ροβέρτος Αλεξάνδρου. 22-15. Να που ανοίγουμε μία διαφορά 7 πόντων για τα δύο συνεχόμενα τρίποντα των διεθνών μας, από τον Ηλιάδη και τον Αλεξάνδρου. Ενώ τώρα δεν τα καταφέρνουν ούτε πάλι οι παίκτες του Κοσόβου να βγάλουν κάτι καλό από αυτή την επίδεσή τους. 1-21 για το τέλος. Παπαλουκάς. Ψυχολογία, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και επειδή έχουν βγει τα δύο σου τώρα τα συνεχόμενα. Και τώρα ακόμα ένα από τον Ηλιάδη. 24-15. Η ψυχολογία είναι στα ύψη των διεθνών μας και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει, αρκεί να διαχειριστεί σωστά το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Κώση. Μπάλα στη γωνία σου Σύμνιτσα. Γυρίζουν γρήγορα. Σουτάρουν για τρεις. Άστοχα. Ριμπάουντ από το Σοφονίου που θέλει να βρει εκεί λίγο βεβαιασμένα. Σπάθησε να βγάλει τον ευθυνιασμό προς τον Αχιλλέος. Εδώ ένα follow από τον Καπίτη εκεί που δυστυχώς δεν έχει αντίπαλο στο ύψος του. 24-17. 26 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Κύπρος που θα πάει καλά σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Παλουκάς θα μπει μέσα, βγάζει έξω σου για δύο. Εύστοχο από τον Αλεξάνδρου, ο οποίος βρίσκεται σε καλή μέρα. 26-17, 5 δευτερόλεπτα για το τέλος. 3, μια άμυνα να βγει τώρα, να μην φάμε καλάθι. Ο Μακάσκι για 3 με τη λήξη του χρόνου, άστοχος. 26-17, το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Με την Κύπρο να κάνει ένα καλύτερο παιχνίδι στο δεύτερο μέρος του. Πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε στο Ελευθερία. Η Κύπρος λοιπόν που έχει ξεκινήσει αρκετά καλά το παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο μισό του πρώτου δεκαλέπτου, ήταν εξαιρετική με τα σούτ από την περιφέρεια και με κάποιες ωραίες συνεργασίες. Βλέπουμε τον Αλεξάνδρου και τον Σοφρονίου να είναι οι πρώτες σκόρες, να έχουν πετύχει από 6 πόντους έκαστος, από 5 ο Στυλιανού και ο Ηλιάδης. Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσής μας, ότι η Εθνική έχει πλουραλισμό στην επίθεση, δεν στηρίζεται πάνω σε έναν παίχτη και αυτό το δείχνει και σήμερα. Ακολουθούν ο Παπαϊωάννου που έχει ακόμα 2 πόντους, ακόμα 2 έχει και ο Βασιλείου. Έτσι γρήγορα βλέπουμε ότι έχουν σκοράρει 6 παίχτες της Εθνικής. Από την άλλη, 7 πόντους έχει ο Χέρκ, 5 ο Καπίτη, 3 ο Μακάσκι και 2 ο Σόλα. Μόλις 4-5 λοιπόν έχουν σκοράρει από την πλευρά του Κοσόβου. Συνέχεια του παιχνιδιού με το δεύτερο δεκάλεπτο να ξεκινάει τώρα.
και τον Παπαλουκά να οργανώνει την πρώτη επίθεση της εθνικής μας ομάδας σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Χάνει την μπάλα ο Αλεξάνδρου. Εδώ ίσως να έκανε και ένα βηματάκι παραπάνω ο Καπίτη. Δεν σφυρίχτηκε και κάτι. Λάθος από τον Κόσοβο. Απροσεξία εκεί από τον Πλάνα, ο οποίος έχει περάσει για πρώτη φορά στο παρκέ για την ομάδα του Κοσόβου. Ο point guard ύψους 1,85. Κύπρος τώρα μπροστά, λάθος και από τον Σοφρονίου, ενώ υπάρχει φάουλ στην εξέλιξη της φάσης. Θέλει λίγη προσοχή, συγκέντρωση. Το φάουλ το έκανε ο Αλεξάνδρου. Ο Αλεξάνδρου πέρασε στον πάγκο, Μοτίτης στη θέση του. Πλάνα. Ο Κώση. Πάσα χαμηλά, δεν θα περάσει ο Καπίτη, θα κλέψουν οι διεθνείς μας και ευκαιρία με τον Αχιλλέο σε έναν ευθυνιασμό. Φάουλ. Και σκληρό φάουλ, ίσως θα μπορούσαν να δώσουν κάτι παραπάνω από απλό φάουλ εδώ οι διαιτητές. Το φάουλ από τον Σόλα. Βολές για τον Αχιλλέος. Ο Αχιλλέος ο οποίος βρέθηκε εκεί. Βρίσκεται εκεί για πρώτη φορά στην γραμμή των βολών στο σημερινό παιχνίδι. Δεν έχει σκοράρει ακόμα, όμως να η ευκαιρία του να πετύχει τους πόντους του πόντους και θα το κάνει με την πρώτη βολή. 27-17 η διαφορά για πρώτη φορά στο συν 10. Μέσα και η δεύτερη, 28-17, με τη διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της στο σημερινό παιχνίδι. Ο Παπαλουκάς θα κλέψει με φάουλ όμως από τον Σόλα. Το πρώτο φάουλ του Δημήτρη Παπαλουκά. Βάλε τώρα συμφωνία με τον Πλάνα. Απέναντι ο Σόλα θέλει να περάσει το Μοτίτη. Υπάρχει φάουλ από τον Μιχάλη Μοτίτη. Τρίτο ομαδικό για την Κύπρο, πολύ γρήγορα. Μόλις ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο έχει περάσει σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Το Πλάνα, η assist και καλάθι από τον Σόλα, ο οποίος θα κάνει το 28-19. Ο Παλουκάς. Ο Μωτίτης στη γωνία, Λιάδης για τρεις, κοντά το σουτ. Χτύπησε στην πλάι του ταμπλό. Το Κόσοβο που προσπαθεί να βγάλει φυσιασμό θα κρατήσουν την μπάλα και σου διατρεις από τον Μακάσκι, εύστοχο. 28-22, μειώνουν γρήγορα στους 6 με ένα γρήγορο 5-0 οι παίκτες του Κοσόβου, που το έχουν γυρίσει και σε ζώνη την αμυνά τους. Λιάδης για 3. Ναι, μέσα ο Πόλης Ηλιάδης, 31-22. Είναι καλό να έχουμε τον Ηλιάδη σε καλή μέρα. Φτάνει τους 8 πόντους. 2 τρίποντα και ένα δίποντο από τον Πόλη. Εδώ περνάει ωραία, αλλά στοχή ο Πλάνα. Μάχες για το rebound. Ο Παπαλουκάς θα βγει κερδισμένος. Υπάρχει ένα φάουλ που σφυρίχθηκε τελικά από τον Πλάνα. Κάποιες διαβουλεύσεις του διαιτητή με τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλ, προπονητής διαιτητής μας ομάδας. Τώρα αλλαγή για τους παίκτες του Κοσόβου, για την ομάδα του Κοσόβου, με τον Βραπκανή να περνάει στο παρκέ για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Στο Φρονίου περνάει μέσα, θα κοπεί. Ο Παλουκάς προσπαθεί να κερδίσει μια χαμένη παλιά. Ο Κόσοβο μπροστά, ευθυνιασμός, φάουλ.
πάνω στον Μακάσκι. Πάει σε βολές το φάουλ από τον Ηλιάδη. Ο Μακάσκι, ο οποίος κρατάει το Κόσοβο μέχρι στιγμής, έχει 6 πόντους και έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Χέρκ, ο οποίος ήταν αυτός ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων του Κοσόβου στο πρώτο δεκάλεπτο. Θα μπει η πρώτη βολή. Παρίζει τον προς τον κοντή εδώ του γηπέδου. Μέσα και η δεύτερη. 31-24. Ηλιάδης. Ο Παλουκάς. Ξανά ο Ηλιάδης, σουτάρει για τρεις. Μέσα και αυτό. Ο Πόλης Ηλιάδης σήμερα είναι σε εξαιρετική μέρα. 34-24. Στο σύν 10 η εθνική. Θα περνάει. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Από το Μωτίτη το φάουλ. Ενώ θα έχουμε και βολές, καθώς έχουμε συμπληρώσει τα 5 ομαδικά πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το δεκάλεπτο. Μόλις 3 λεπτά έχουν κυλήσει. Και ο Ματθαίου θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μιχάλη Δημοτήτη. Πάμε για τις βολές του Κώση. Μέσα η πρώτη με αυτή την περιπέτεια της μπάλας πάνω στο σίδερο. 34-25. Κώση που είχε 2 πόντους, θα έκανε 3 τώρα και 4 με την δεύτερη έως την βολή. 34-26 στο σύν 8 η εθνική μας. Ο Βαλουγκάς. Ματθαίου. Ψάχνει και βρίσκει χαμηλά τον Αχιλλέος. Αυτός πετάει την μπάλα. Θα κλέψουν το παίκτη του Κοσόβου. Άστοχο όμως το σούτ από τον Κώση. Εδώ υπήρξε ένα φαουλ που δεν σφυρίχτηκε και ο Αχιλλέος θα πάρει το φαουλ παραλίγο να βάλει και το καλάθι. Θα έχει βολές ο Γιάννης Αχιλλέος. Είχε 2-2 προηγουμένως. Νέα αλλαγή για το Κόσοβο με τον Χέρκ να επιστρέφει στη θέση του Ζόλα. Θα έχουμε αλλαγή και για την Κύπρο με τον Παπαϊωάννου στη θέση του Σοφρονίου. Μέσα η πρώτη βολή από τον Γιάννη Αχιλλέος για τα 5-26. Μέσα και η δεύτερη, 36-26, στο σύν 10 ξανά η εθνική μας. Εδώ η πίεση σε όλο το γήπεδο. Προσπάθεια άκαρπη για το Κόσοβο με τον Βραπκανή. Αντίστοιχο στον πάγκο του Κοσόβου ο κύριος Σεφάγια. Ο Παλουκάς κλείνεται, Ιάδης. Διάδρομο Ηλιάδη, σηκώνεται, παίρνει το φάουλ, παραλίγο να βάλει και το καλάθι. Δύο βολές για τον Πόλη Ηλιάδη, ο οποίος έχει φτάσει τους 11 πόντους, με 1-1 στους 2 πόντων, 3-4 τρίποντα. Παλουκάς στον πάγκο, επιστρέφει ο Στυλιανού. Αστοχίσει από την βολή ο Γιάδης. Θα δούμε και τη δεύτερη. Μέσα αυτή. 37-26. Η εθνική μας κρατάει μια διαφορά εκεί κοντά στους 8 με 11 πόντους. Πολύ καλό να το δούμε να τελειώνει κάπου εκεί. Ο Κάτς που έχει περάσει
στο παιχνίδι. Νάτος εδώ, σηκώνεται δυνατά, αλλά τον κόβει. Τον ενοχλεί, θα λέγα καλύτερα. Πολύ καλά ο Παπαϊωάννου. Έχει σφυριχτεί φάουλ όμως. Για θυμίμα με τον Αγκώνα. Παπαϊωάννου. Στο κεφάλι του. Τρίτο φάουλ για τον Ραφαήλ Παπαϊωάννου. Εδώ η βολή, όπως και προηγουμένως, η μπάλα να πηδά στο σίδερο και να καταλήξει στο πιτάκι από τον Γκάντς που θα βάλει τον πρώτο πόντο. Μέσα και η δεύτερη, 37-28. Επιστρέφει ο Σοφροντίος στη θέση του Παπαϊωάννου να το προφυλάξει εδώ ο κύριος Μιχαήλ. Σκυλιανού. Σκυλιάδης τώρα σηκώνεται για τρεις. Όχι, αυτό δεν θα πάει μέσα. Πολύ έξυπνα εκεί ο Αχιλλέος όμως, θα πάρει την μπάλα. Νέα προσπάθεια για follow από τον Σοφρονίου. Και 39-28. Ξανά στους 11 διαφορά, 5-22 για το τέλος. Κόσοβο τώρα με τον Χέρκ. Ο Γκάτς. Μακάσκι, Χέρκ για τρεις, μέσα. Τίποτα από τον Χέρκ, ο οποίος βάζει καλάθι μετά από αρκετή ώρα. Μετά τους 10 πόντους, πρώτος παίκτης του Κόσοβου με διψήφιο αριθμό. Ματέου. Γιαννού αλλάζει με τον Ηλιάδη, προσπάθησε να περάσει τον Ματέου. Σοφρονίου θα διεκδικήσει και θα πάρει φάουλ. Ο Πλάνα θα επιστρέψει στη θέση του Κώση. Και πάμε για βολές για τον Αγουστίνο Σοφρονίου. Βάζει την πρώτη. Σαράντα 31. Μέσα και η δεύτερη. 41-31 διαφορά ξανά στους 10. 4-40 για το τέλος του ημιχρόνου. Κόσομο τώρα. Λάνα, δίνει καλά εκεί ο Ματέου, ελεύθερος για τρεις, άστοχος. Θετικό rebound όμως από τους παίκτες του Κωσόβου. Νέο τρίποντο από τον Μακάσκι αυτή τη φορά, άστοχο και αυτό, rebound από τον Σοφρονίου. Θέλει να τρέξει, σταματάει την τρίπλα όμως από το πόδι του, σύμφωνα με διαιτητή. Μπάλα θα πάει, θα περάσει εκτός. Παραμένει το 41-31 και η μπάλα ξανά στο Κόσοβο. Εδώ πίεση πάνω στον Πλάνα. Κάτς βγάλει έξω. Προσποίηση από τον Μακάσκι. Όχι, τώρα είναι ο Μακάσκι που θα στάρει για τρεις και θα ευστοχίσει με αυτή την περιπέτεια της μπάλας πάνω στο Στεφάνι. 41-34. Γιαννού. Η Άδης θέλει να απαντήσει, δεν θα καταφέρει. Επιθετικό ρυμπάλα του Ματέου που θα βρει εκεί τον Αχιλλέος. Στο Φρονίου δεν μπόρεσε. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Από ποιον? Στο Φρονίου έχει κρυωθεί το φάουλ. Έτσι έχουμε βολές για τον Κόσοβο, ενώ ο Ματέου πήγε στον πάγκο. Ο Μωτήτης στη θέση του. Και βολές για τον Λάνα. Θα
θα χάσει την πρώτη, παραμένει το 41-34. Θα χάσει και τη δεύτερη, η Άδη στο rebound. Λίγο να μας έκανε ζημιά το προηγούμενο foul. Εδώ ωραίο στη Λιανού, πολύ ωραία. Βρήκε τον διάδρομο, άφησε την μπάλα, 43-34. Λιανού φτάνει σε 7 με αυτό το καλάθι, ενώ εδώ δεν μπορεί ο Κάντς, όμως οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στο Κόσοβο. Αν και πιστεύω ότι αυτή βρήκε στο πόδι του Κάντς και κατέληξε εκτός. Ζητήσαν τα ημά ότι ο προπονητής του Κόσοβο, πάμε σε διαφημίσεις. Βλέπουμε την Κύπρο να σουτάρει εξαιρετικά σήμερα, έχοντας 66,7% σε τρίποντα και 50% σε τρίποντα. Αντίστοιχα 43,7% έχει το Κόσοβο σε τρίποντα και 31% σε τρίποντα. Στις βολές είμαστε στα ίδια, 67% για κάθε ομάδα. Στα rebound τα έχουμε πάει αρκετά καλά σε σχέση ειδικά σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι. 18 rebound για την Κύπρο εναντί 11 του Κοσόβου. Ένα στατιστικό που μας ανησυχεί λίγο είναι στα λάθη, καθώς προηγούμαστε έχουμε 9 εναντί 6 του Κοσόβου. Να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ο Κόσοβο επαναφέρει την μπάλα, ο Χέρκ στη γωνία. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Καπίτη από τον Αχιλλέος. Βολές για τον σέντερ του Κοσόβου. Ο οποίος έχει μία στις δύο από την γραμμή. Θα βάλει την πρώτη. 43-35. Θα βάλει και τη δεύτερη, 43-36. Επιστροφή του Βασιλείου στο παρκέ, στη θέση του Ηλιάδη. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Να δεις εδώ Βασιλείου. Ο Βασιλείος θέλει να ποστάρει, δυσκολεύεται ο Κι, περνάει κάτω από το καλάθι, δεν μπορεί ούτε με φόλο Σοφρονίου να σκοράρει. Χέρκ θέλει να πάρει την εσωτερική, κλείσαν καλά εκεί οι διεθνείς μας. Θα προσπαθήσει να κλέψει ο Βασιλείου, κρατάει ο Πλάνα. Νέο rebound, επιθετικό, λάθος πάσα όμως πάνω στον Αχιλλέο, ευκαιρία ευθυνδιασμού για την εθνική μας. Πάσα στον Σοφρονίου, ο οποίος κόβεται με φάουλ. Θα το πάρει το φάουλ ο Αγουστίνος Σοφρονίου, διαμαρτύρεται εκεί ο Καπίτη, ο οποίος θα φτάσει τα δύο φάουλ. Η αλλαγή με τον Αυγίγια να περνάει για πρώτη φορά και αυτό το παιχνίδι στη θέση του Πλάνα για το Κόσοβο. Θα βγει και ο Κάι στη θέση του ο Σχόλα, θα επιστρέψει. Μέσα η πρώτη βολή από τον Σοφρονίου. Φτάσει τους 11 πόντους με αυτή τη βολή. Θα χάσει την δεύτερη. Έρχεται όμως πολύ έξυπνα και παίρνει το επιθετικό rebound ο ίδιος και θα πάρει και το foul. Ακόμα ένα foul. Και άλλες δύο βολές για τον Αυγουστίνο Σοφρονίου. Το φάουλ ήταν από τον Σόλα, ο οποίος μάλιστα και το τρίτο του.
προετοιμασία έχει και ο Κώση για τους παίκτες του Κωσόβου. Μέσα η πρώτη βολή. Ο Σοφοντίου, ο οποίος σουτάρει με ποσοστό γύρω στο 50% από την γραμμή των βολών. Θα χάσει τη δεύτερη τώρα. Η σφυρική παράβαση μπήκε πιο γρήγορα. Έτσι η μπάλα θα πάει στα χέρια του Κωσόβου. Ο κόσμος που έχει γίνει περισσότερος στη διάρκεια του παιχνιδιού. Έκοψε ο Αχιλλέας αλλά με φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Πάσο Σόλα. Θα επαναφέρει ο Αυδίγια. Όχι, δεν ήταν φάουλ τελικά, ήταν καθαρό το κόψιμο. Απλά η μπάλα χτύπησε εκτός αγωνιστικού χώρου μετά το Κιντάπα. Rebound από το Σοφρονίου. Παλαγυρίζει σούτα το Μωτίτη για τρεις μέσα. Ο Μωτίτης λοιπόν θα βάλει και αυτό στο τρίποντο του. 48-36 διαφορά ξανά πάνω από τους 10. Είχαν μειώσει για λίγο οι παίκτες του Κωσόβου. Όμως οι διεθνείς μας βρήκαν τον τρόπο και ξαναπροηγηθήκανε. 48-36. Μωτίτης θα κλέψει. Μπάλα θα περάσει εκτός. Με το πόδι λέει ο διεθνείς. 4 δευτερόλεπτα για το Κόσοβο. 1-25 για τη λήξη του ημιχρόνου. Αυλίγια θα περάσει μέσα. Ω, εκεί αστόχησε ο Καπίτη, δεν το περίμενα. Είναι η αλήθεια. Ο Χιλέος για 3. Όχι. Θα αφήσω την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. 48-36 παραμένει. 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σόλα. Μακάσκι. Σόλα ξανά. Έχει κλειστεί εκεί. Θα βρει όπως έξω το Μακάσκι. Τώρα ο Αυδίγια. Ψάχνουν τον Καπίτη οι παίκτες του Κωσόβου. Και πώς να μην το κάνουν, καθώς εκεί ο σέντερ του Κωσόβου ύψους 2 και 4 εκατοστά. 2 μέτρα και 4 εκατοστά. Δεν έχει αντίπαλο. 48-38, σουτ για 3, μέσα και αυτό! Ο Στυλιανού σηκώνεται και εκτελεί. 51-38. 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του 10 λεπτού. Εδώ προσπαθεί ο Καπίτη, θα σηκωθεί, καλάθι και φάουλ από τον Ντάρντεν Καπίτη. 51-40 και μία βολή με τον σέντερ του Κωσόβου που φτάνει τους 11 πόντους. Έχει 3 στις 4 βολές στο σημερινό παιχνίδι. Δεύτερο φάουλ του Γιάννη Αχιλλέως. Αστοχή όμως η βολή, ευτυχώς για μας. 7 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μωτίτη σηκώνεται για 3, άστοχα. Ένα rebound με τη λήξη του χρόνου σχεδόν. Follow ούτε αυτό. Τέλος ημιχρόνου 51-40. Ένα ψηλό σκορ θα έλεγα σε αυτό το παιχνίδι. Την Κύπρο να βάζει 51 πόντους.